είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία ενημέρωση από πριν για να γίνεται ένας προγραμματισμός και να γνωρίζει ο οποιοδήποτε εμπλεκόμενος ότι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το λοιπόν να υπάρξει μία συνεννόηση με τη ΔΕΗ, να γνωρίζουμε από πριν τις διακοπές, αυτό το πρόγραμμα του εργολάβου και να μπορούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας. Όμως το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώς αυτές οι διακοπές είναι πολύ ωραίες. Και όταν συμβαίνουν μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, που αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι είναι κοινή λογική ότι δεν μπορεί να γίνουν χειμώνα αυτές οι επισκευές ή οι αλλαγές στους στήλους, τουλάχιστον να γίνονται σε χρονικά πλαίσια τα οποία δεν θα είναι μέσα στο full τη σεζόν, στο 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Αυτό είναι η πρόταση δική μας. Εσείς έχετε έτσι από τα μέλη σας, έχετε καταγράψει κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος ενδεικτικά? Βεβαίως. Είχαμε στην περιοχή της Φάρκινας που ήταν μια 8-ωρη διακοπή την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ένα περίπτερο πέταξε παγωτά που είχαν λιώσει στον καταψύκτη και σαφώς δεν θα μπορούσε το περίπτερο να έχει προμηθευτεί μια γεννήτρια για να μπορεί να καλύψει αυτή την τόσο πολύ ωραία διακοπή. Και άλλα καταστήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Παράλληλα, βέβαια, δημιουργείται και σε καταλήμματα και σε μέρη τα οποία φιλοξενούν τουρίστες προβλήματα. Εννοείται, έτσι. Γιατί όταν 8 ώρες, σκεφτείτε 8 ώρες μέσα στο καλοκαίρι με 30 βαθμούς θερμοκρασία απ' έξω, να μην έχεις κλιματιστικό. Οπότε εκεί μοιραία παθαίνει ζημιά και ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος, γιατί υπάρχουν τα παράπονα από τους πελάτες, αλλά και ο ίδιος ο τουρίστας, ο οποίος δεν ικανοποιείται και προβληματίζεται στις διακοπές του. Που αυτό είναι το χειρότερο. Από τη ΔΕΗ, έτσι, είχατε κάποια απάντηση ή κάποια επαφή? Όχι, την έχουμε στείλει τώρα εδώ και 3 μέρες, οπότε περιμένουμε μια επίσημη απάντηση από την ΔΕΗ για να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.